Η καταστροφή χτυπά διπλά και ανέλπιστα ιδιοκτήτη θερμοκηπίου στο κεντρί της Ιερά Πέτρας. Ο 49χρονος έπεσε θύμα σπάνιου φαινομένου, καθώς ανεμοστρόβιλος χτύπησε 2 φορές την περιοχή μέσα σε 2 εβδομάδες. Το ακόμη πιο σπάνιο είναι ότι χτύπησε το ίδιο ακριβώς θερμοκήπιο, αποτελειώνοντας ό,τι είχε μείνει όρθιο. Όταν το έχει ξαναπάθει, δηλαδή την 10. Το σπάνιο φαινόμενο χτύπησε στις 10 και 24 Σεπτεμβρίου στο κεντρί της Ιεράπετρας, προκαλώντας μεγάλης έκτασης ζημιές στο θερμοκήπιο του 49χρονου Μανώλη Σφυράκη. Μικρότερες ζημιές σημειώθηκαν και σε άλλα θερμοκήπια στην περιοχή, όπου κάθε φθινόπωρο δημιουργούνται ανεμοστρόβιλοι από τη διαφορά θερμοκρασίας που προκαλείται στις ορεινές περιοχές. Τις 10 του μήνα ήρθαμε το πρωί, βρήκαμε 6 τόλ. Το ένα πάνω, το άλλο κάτω, οι στήλοι να κρέμπονται πάνω από το έδαφος περίπου μισό μέτρο. Ο ιδιοκτήτης του θερμοκηπίου έφυγε ανυποψίαστος από την καλλιέργειά του χθες το βράδυ για να επιστρέψει σήμερα το πρωί και να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή. Πήρανε τηλέφωνο, μου είπανε φίλοι, έκαμε ανεμοστρόβιλο, σου είχαμε ζημιά. Λέω παιδιά, δεν έφυγα από το χωράφι μου, δεν είδα κάτι. Σήμερα το πρωί που ήρθα, δυστυχώς. Έχει χαλάσει περίπου 5 τόλ, έχει ξεπατώσει περίπου 500 φυτά, γιατί τα φυτά ήταν δεμένα. Ο 49χρονος αγρότης δεν ήθελε να πιστέψει στα μάτια του, καθώς είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες που βρίσκεται στο ίδιο έργο θεατής. Ολόκληρα δοκάρια έχουν ξεριζωθεί και κρέμονται κυριολεκτικά στον αέρα. Οι υλικές ζημιές θα αποκατασταθούν αναγκαστικά, όπως λέει ο 49χρονος, ωστόσο δεν πρόκειται να ανακτήσει το χαμένο εισόδημα που περίμενε. Τα φυτά, αυτά τώρα που θα βουτευτούν, θα καθυστερήσουν πάρα πολύ στην παραγωγή. Δηλαδή για να κόψεις θα πάει Φλεβάρης για να μπουν στην παραγωγή. Το Φλωρίνης καθυστερεί πάρα πολύ.